αλλαγιά της καινοτομίας στο νοσοκομείο Υγεία με την ίδρυση του Διεθνούς Κέντρου Καρδιοχειρουργικής Ελλάδας. Στόχος να παρέχει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας, αλλά προάγει την Ελλάδα ως διεθνή προορισμό στην αντιμετώπιση των καρδιαγιακών παθήσεων. Λοιπόν, με μεγάλη χαρά παρευρίσκουμε σήμερα στο συνέδριο που διοργανώνει το Hellenic Healthcare Group για την καρδιά της καινοτομίας στην καρδιοχειρουργική. Για όλες τις εξελίξεις που θα σώσουν στο μέλλον χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Και είμαι βέβαιος πως αυτά που θα ακουστούν σήμερα εδώ θα αποτελέσουν το έναυσμα για πολλές νέες θεραπείες και πολλές νέες επιστημονικές ανακαλύψεις θα ακολουθούν σύντομα όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές. Για μία ακόμη φορά, το νοσοκομείο Υγεία πρωτοπορεί, κύριε Καρταπάνη. Αλήθεια είναι αυτό. Η ιστορία του αυτό δείχνει πάντα. Δεν μπορεί να κάνει και κάτι διαφορετικό. Όχι μόνο το αντιστρέψαμε το κλίμα στο χώρο της καρδιοχειρουργικής και γενικότερα της καρδιάς, το να μην φεύγουν οι Έλληνες στο εξωτερικό και να παραμένουν εδώ για την όποια θεραπεία τους, αλλά πλέον ήρθε η ώρα να βγούμε εμείς προς τα έξω και να φέρουμε ξένους ασθενείς στην Ελλάδα που θα μας εμπιστεύονται για να αντιμετωπίσουμε όλα τους τα προβλήματα, και ήδη αυτό έχει ξεκινήσει. Έχουν έρθει ήδη αρκετοί, δεν τα έχουμε ανακοινώσει, θα είναι η πρώτη φορά που τα είπαμε σήμερα. Αυτό στη συνέχεια θα το μεγενθύνουμε και νομίζω ότι θα είναι μία ακόμη πρωτοπορία του Υγεία στο να φέρνει ξένους ασθενείς για τόσο πολύπλοκα και σύνθετα θέματα να βρίσκουν την υγεία τους στην Ελλάδα. Είχαμε την ευκαιρία να μοιραστούμε με το κοινό καινοτομίες από όλους τους συναδέρφους, καρδιολόγους και καρδιοχειρουργούς, και στο τέλος να ανακοινώσουμε την ίδρυση Διεθνούς Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Ελλάδας με στόχευση να ανεβεί η Ελλάδα μακρύτερα, ψηλότερα, καλύτερα στον τομέα της καρδιοχειρουργικής, ώστε να ελκύσουμε και να μαγνητήσουμε ασθενείς όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά από όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κέντρο καρδιοχειρουργικού τουρισμού. Βεβαίως, για να γίνει αυτό πρέπει να πράξουμε συλλογικά και να κάνουμε πράγματα που δεν κάναμε στο παρελθόν. Αναφερθήκαμε λοιπόν στους πυλώνες δραστηριοτήτων που πρέπει να εγκαθιδρυθούν και να διεκπεραιωθούν για να φτάσουμε εκεί που αξίζουμε με την Ελλάδα. Ποια είναι η next generation εποχή για τον τομέα της καρδιοχειρουργικής? Κοιτάξτε, είναι οξύμορο, αλλά η στόχευσή μας είναι να γίνουμε αχρίαστοι μια μέρα. Κάνουμε όλο και περισσότερο ενδοσκοπικές ή διαδερμικές τεχνικές και ελπίζουμε μια μέρα η νοσηλεία του ασθενούς, όλο αυτό το ταξίδι του ασθενούς της καρδιάς, να είναι μια ημέρα. Αυτή είναι η στόχευσή μας. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ασθενοκεντρικά να μειωθεί ο πόνος, το τραύμα, η ταλαιπωρία του ασθενούς. Και μια μέρα να μην χρειαζόμαστε καν. Είναι προφανές ότι έχουμε ήδη εισέλθει και διατρέχουμε την μετακλινική εποχή της ιατρικής, όπου οι superhuman capabilities, οι υπεράνθρωπες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης θα υποστηρίξουν όλο ένα και περισσότερο τους ιατρούς και τον άνθρωπο. Κυρίες και κύριοι, η γνωστή επιτυχής διαδρομή των νοσοκομείων μας και επιμέρους η επιτυχία του τομέα καρδίας στηρίζεται σε επιτυχείς ομάδες με επικεφαλής πρωταγωνιστές αναμφισβήτητου κύρους. Καταρχάς θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική μέρα για το χώρο της υγείας γενικότερα. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για την καρδιά της καινοτομίας, όταν μιλάμε για νέες χειρουργικές διαδικασίες και προφανώς για να μπορέσουμε να κάνουμε καλό στην καρδιά μας, και νομίζω ότι όλα αυτά θα συμβάλλουν στον ιατρικό τουρισμό, τουρισμό υγείας, κάτι το οποίο τελικά θα μας δώσει τη δυνατότητα να γίνουμε χώρα υγείας για την παγκόσμια κοινότητα. Για το Διεθνές Καρδιοχειρουργικό Κέντρο πιστεύω ότι είναι μια νέα προσπάθεια εξωστρέφειας του υγεία. Η δική μου γενιά, η δική μου αποστολή ήταν να αναστρέψει το ρεύμα προς Λονδίνο. Το κάναμε με επιτυχία και θέλω να πιστεύω ότι και αυτό το δεύτερο βήμα θα στεφθεί με επιτυχία. Έχουμε το δυναμικό, έχουμε τη γνώση, έχουμε την εμπειρία και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ μέσα από την δική σας παρουσίαση όλους εκείνους που με βοήθησαν να συμπληρώσουμε αυτό το τεράστιο ποσό
εγχειρήσεως καρδιάς, που είναι κάτι που δεν μπορεί να ξαναγίνει. Ήταν μια εποχή που έλαμψε η καρδιοχειρουργική, έδωσε τη μάχη της, την κέρδισε και αυτό έγινε με τη βοήθεια τη δική σας. Σας ευχαριστώ. Πόσες επεμβάσεις έχετε συμπληρώσει? 20.000, αλλά αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Σημασία είναι ότι κερδίθηκε μια μάχη. Σήμερα είναι η κορυφαία εκδήλωση που οργανώνει ο Όμιλος Υγεία και το HHG για την ίδρυση ενός διεθνούς καρδιοχειρουργικού κέντρου Minimal Invasive. Είναι μεγάλη μου τιμή να συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση όπου συζητήθηκαν ό,τι καινούριο έχει πραγματοποιηθεί στην καρδιολογία και στην καρδιοχειρουργική. Είμαι πολύ περήφανος και θέλω να πω ότι κανένας Έλληνας δεν χρειάζεται να μεταβεί στο εξωτερικό για να θεραπεύσει καρδιολογικό πρόβλημα. Όλα γίνονται στην Ελλάδα και μάλιστα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι και από το εξωτερικό ασθενείς έρχονται στο κέντρο μας. Το νοσοκομείο πρωτοπορεί σε πολλές μεθόδους. Από πού να αρχίσει κανείς? Καταρχάς την απεικόνηση. Είναι το πρώτο και μεγαλύτερο σκέλος για να μπορέσει κανείς να θεραπεύσει. Πρώτα πρέπει να απεικονίσει, να διαγνώσει και μετά να θεραπεύσει. Έχουμε μοντέρνους αξονικούς, μοντέρνους μαγνητικούς, έχουμε σπινθυρογραφήματα και υπερήχους τρισδιάστατους. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Μετά, το επόμενο κομμάτι είναι ο τρόπος που τα εκμεταλλευόμαστε αυτά. Οι θεραπευτικές επεμβάσεις. Rotablator, το μόνο νοσοκομείο που έχει λέιζερ για στενώσεις στεφανιαίων αγκίων. Είμαστε το πρώτο κέντρο που οργάνωσε εμφυτεύσεις βαλβίδων σε βαλβίδες οι οποίες ήταν επαρκούσαν είτε ήταν στενές χωρίς χειρουργείο. Και είμαστε πάλι από τα πρώτα κέντρα που εφάρμοσε τις πρώτες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις με μίνι τομές. Θα ήθελα να πω επίσης ότι και ο τομές αριθμιολογίας πρωτοπορεί, διότι είμαστε από τα πρώτα νοσοκομεία στην Ελλάδα που εμφυτεύσαμε βηματοδότες χωρίς ηλεκτρόδια εντός της καρδιάς, ενδοκαρδιακούς. Σήμερα είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και να παρουσιάσουμε τις εξελίξεις που υπάρχουν στον τομέα της αριθμιολογίας και επεμβατικής αντιμετώπισης των αριθμιών και κυρίως της κολπικής μαρμαργής που αποτελεί μια μάστιγα στην εποχή μας με πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών που πάσχει. Τα καλά νέα είναι ότι έχουμε μεγάλη πρόοδος στην επεμβατική αντιμετώπιση και εξασφαλίζουμε σε μεγάλο ποσοστό ασθενών την εξάλληψη του προβλήματος, την βελτίωση της καθημερινότητάς τους και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Με καινούργια εργαλεία παρέχουμε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες για το καλό των ασθενών μας. Σήμερα ήταν μια πολύ μεγάλη και ωραία γιορτή για την καρδιολογία και για την καρδιοχειρουργική στο Υγεία. Ευχαριστούμε τον Όμιλο για αυτή την τιμή που μας έκανε να μας προσκαλέσει και να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Στα πλαίσια λοιπόν της επόμενης δεκαετίας, πιστεύουμε ότι τόσο η καρδιολογία όσο και η καρδιοχειρουργική θα εξελιχθούν δραματικά. Ένα από τα πρώτα βήματα που εμείς κάνουμε είναι ότι έχουμε εμφανίσει ένα καινούργιο application, το οποίο αφορά τους ασθενείς μας, αφορά την άμεση επικοινωνία μαζί τους. Θα είναι ένας ιατρικός φάκελος στον οποίο θα μαζέψουμε όλα τους τα στοιχεία και όλα τους τα ιατρικά αρχεία θα εμπεριέχονται σε αυτό και από εκεί και πέρα θα μπορούν να έχουν μια άμεση επικοινωνία μέσω chat, να κλείνουν τα ραντεβού τους και βεβαίως θα υπάρχει και το emergency button το οποίο μπορούν να το πατήσουν σε κατάσταση ανάγκης. Άρα λοιπόν πιστεύουμε ότι τόσο η τεχνολογία αλλά όσο και η πρόοδος και η εξέλιξη της ιατρικής μας έχουν βοηθήσει στο να πάμε στο νέο αιώνα, ο οποίος αναπτύσσεται από εδώ και πέρα. Τα φάρμακα αυτά τα αντιπηκτικά, ο στόχος τους είναι να μην δημιουργείται ένας τρόμβος, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε ένα έμφραγμα ή σε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Και εκεί τα πάνε πολύ καλά. Το πρόβλημα είναι ότι τα φάρμακα αυτά βάζουν τον ασθενή σε έναν μικρό, αλλά υπαρκτό, κίνδυνο για να κάνουν μια αιμορραγία. Έτσι λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε ο κίνδυνος αυτός να είναι όσο γίνεται λιγότερος. Και αυτή είναι μια από τις βασικές δουλειές του καρδιολόγου. Όσον αφορά την δική μου ιδιαίτερη αγάπη στην χειρουργική της αρωτής, είναι η διατήρηση της αρωτικής βαλβίδας στις περιπτώσεις που ο ασθενής έχει ανανεύρισμα των κόλπων του βαλσάβα της αρωτικής ρίζας. Η τεχνολογία όμως και η εφευρετικότητά μας
έφερε τη λύση των διακαθιδρυακών βαλβίδων, όπου οι βαλβίδες, βλέπετε τα καρτούν πίσω μου, βλέπετε τώρα ένα καρτούν με την εμφύτευση της αδωτικής βαλβίδας, θα δείτε σε λίγο εμφύτευση τριγλόχινας και τα κλιπάκια στη Μητροειδή, όπου μπορούμε να κάνουμε την αντικατάσταση ή την επιδιόρθωση της βαλβίδος χωρίς ανοιχτό χειρουργείο, όπως γίνεται μία στεφανιογραφία με παρακέντηση από μία αρτηρία, από μία φλέβα του ποδιού. Πρέπει να πλαισιωθείς από τους ανάλογους συναδέλφους και είμαστε στην ευτυχή θέση να έχουμε εξειδικευμένους και υψηλού επιστημονικού επίπεδου καρδιολόγους ενηλίκων, παιδοκαρδιολόγους, καρδιολόγους συγγενών καρδιοπαθειών, καρδιοαναισθησιολόγους, παιδοκάρδιοαναισθησιολόγους, εντατικολόγους παιδιών, νεογνωλόγους. Όταν ήρθα στο Μητέρα από το Λονδίνο, θέλησα να ασκήσω την ίδια κλινική ιατρική στο ίδιο επίπεδο που είχαμε στο Guidance St. Thomas και να συνεχίσουμε την ερευνητική δραστηριότητα. Και αυτό το κάναμε, θα έλεγα, με μεγαλύτερη ευκολία, γιατί εδώ βρήκα τεράστια υποστήριξη και λιγότερα εμπόδια διοικητικά στον Όμιλο Υγεία. Στο νοσοκομείο μας έχουμε και την τεχνογνωσία, αλλά και όλα τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους ασθενείς. Έχουμε λέιζερ, έχουμε ειδικά σβουράκια, έχουμε ειδικά μπαλόνια και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και ανοίγουμε αρτηρίες που είναι έντονα ασβεστομένες, ελικωμένες ή που είναι και τελείως φραγμένες για πάρα πολλά χρόνια. Στο Νοσοκομείο Υγεία δημιουργήσαμε το Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς το 2002 και στα 22 χρόνια που έχουν περάσει έχουμε απεικονίσει πάνω από 10.000 ασθενείς. Ξεκινώντας από μωρά, ο μικρότερος ασθενής που έχουμε απεικονίσει ήταν 6 ημερών και ο μεγαλύτερος ασθενής άνω των 90 ετών. Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς δίνει εξαιρετική ακρίβεια στις μετρήσεις και για το λόγο αυτό έχει καθιερωθεί ως η μέθοδος αναφοράς για την εκτίμηση της δομής και της λειτουργικότητας της καρδιάς.